Η διάταξη είναι απλή. Ότι δεν θέλω ρεύμα τώρα, μην το ζεις, θα σκοτωθούμε. Τι βιού περνάω. Τσάκωνας. 4K, κανονικό. Τσάκωνας. Και ακόμα ένα βίντεο έρχεται στο Instatech με σημερινό θέμα. Κάντε subscribe. Κάντε subscribe κάτω. Εδώ πατήστε subscribe. Σήμερα θα έχουμε ένα life hack. Θα δούμε πώς μπορείτε πολύ έξυπνα και απομακρυσμένα να διαχειριστείτε το θερμοσύμφωνά σας τώρα το χειμώνα, ώστε να έχετε ζεστό νερό πριν φτάσετε στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να γίνεται πολύ πιο εύκολα το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά δεδομένης της μεγάλης κατανάλωσης που έχει ο θερμοσύμφωνος με τα πολλά αμπέρ που ζητάει, πρέπει να γίνει πατέντα. Θα χρησιμοποιήσουμε προϊόντα της Onoff. Το basic προϊόν της Onoff είναι αυτό εδώ, το κουτάκι, είναι το Basic R3, έτσι λέγεται, είναι αυτός εδώ. Είναι ένας Wi-Fi διακόπτης με maximum 10A. Επειδή τα 10A ή τα 16A δεν φτάνουν, θα πρέπει να κάνουμε μια πατέντα με ρελέ ισχύος, το οποίο έχει πρωτεύον και δευτερεύον κύκλωμα. Από το πρωτεύον κύκλωμα που υπάρχει ένα πινίο, θα χρησιμοποιήσουμε το Wi-Fi διακόπτη για να το οπλίζουμε και από εκεί και πέρα το δευτερεύον κύκλωμα θα δίνει ρεύμα στον θερμοσύμφωνά μας. Η όρη είναι αρκετά τεχνική. Καλό θα είναι, αν δεν ξέρετε, να μην ανακατευθείτε με 220V, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να σκοτωθείτε. Για τις ανάγκες του βίντεο, έχω κάνει μια προσομοίωση πώς είναι το κύκλωμα του θερμοσύμφωνα με ένα διακόπτη, μια ασφάλεια και μια λάμπα η οποία παίζει το ρόλο του θερμοσύμφωνα. Οπότε, όταν ανάβει, θεωρούμε ότι ο θερμοσύμφωνα ζεσταίνει. Όποτε είναι σβηστή, θεωρούμε ότι ο θερμοσύμφωνας είναι σβηστός. Η βασική ηλεκτρολογική διάταξη η οποία υπάρχει τώρα στον πίνακά σας για το θερμοσύμφωνα είναι ουσιαστικά ένας διακόπτης on-off, ο οποίος τι κάνει, ανάβει και σβήνει το θερμοσύμφωνα, μία ασφάλεια που ασφαλίζει το κύκλωμα, την καλωδίωση, έτσι ώστε να μην υπερβεί τα παραπάνω αμπέρ από αυτά που μπορεί να υποστηρίξει η κατανάλωσή σας, και φεύγει η αναχώρηση προς το θερμοσύμφωνα, που εδώ το βίντεο είναι η λάμπα, για να το ζεσταίνει. Αυτό για να το κάνετε εσείς πρέπει να είστε εκεί πέρα κοντά, να πάτε στον πίνακα, να σηκώσετε το διακόπτη για να ξεκινήσει ο θερμοσύμφωνας να ζεσταίνει νερό. Με το life hack που θα κάνουμε σήμερα και τον διακόπτη της Onoff, θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα διακόπτη Onoff κάπου στον πίνακά μας, αν έχει χώρο, να οδηγήσουμε ένα καινούργιο ρελέ που θα χρειαστεί να αγοράσετε αναγκαστικά, και έτσι θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το θερμοσύμφωνά σας από μια εφαρμογή που λέγεται η WeLink. Θα σας βάλω link από κάτω από τα καταστήματά μας που μπορείτε να το προμηθευτείτε. Και από ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να πάτε να βρείτε μια ασφάλεια με πρωτεύον και δευτερεύον κύκλωμα, όπου το πρωτεύον είναι ένα πινίο που οπλίζει με 220V. Αυτό πρέπει να ζητήσετε. Για τις ανάγκες του βίντεο, εγώ έχω αντικαταστήσει ήδη το συγκεκριμένο ρελέ και έχω πάρει με πρωτεύον κύκλωμα το οποίο έχει πινίο για να μπορέσουμε να το οπλίζουμε. Εδώ να σημειώσουμε ότι χάνετε δυνατότητα να έρθετε από εδώ πέρα και να κάνετε on-off τοπικά, manual. Θα σας δείξω όμως έναν εναλλακτικό τρόπο που μπορείτε να το κάνετε πάλι manual χωρίς την εφαρμογή. Έχω κάνει μια προεργασία. Έχω βάλει τον διακόπτη ήδη στην εφαρμογή WeLink, οπότε δεν θα σας δείξω πώς μπαίνει στην εφαρμογή, αλλά ακολουθείτε μια πολύ εύκολη διαδικασία και τα καταφέρνετε. Σε πρώτη φάση λοιπόν θα ανοίξω το διακόπτη, έχει δύο βιδάκια. Θα σας έχω link από κάτω να πάτε να το βρείτε, αν δεν σας το είπα σας το λέω τώρα. Αυτό εδώ είναι. Και ουσιαστικά τι κάνει, είναι Wi-Fi και παίρνει είσοδο 220V και βγάζει έξοδο 220V. Οπότε εμείς θα εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα του συγκεκριμένου ρελέ για να μπορέσουμε να ζεσταίνουμε το θερμοσύμφωνά μας. Έχω κάνει την προεργασία όπως σας είπα και άμα πλησιάσετε στην πλακέτα, από εδώ πέρα η πλακέτα λέει out, ενώ από εδώ πέρα λέει in. Οπότε θα τροφοδοτήσουμε την πλακέτα από αυτήν εδώ την κλέμμα με 220V και κάθε φορά που θα ανοίγουμε ή θα κλείνουμε το ρελέ της, από εδώ πέρα σε αυτά εδώ τα δύο καλώδια θα έχω 220V. Και αυτά είναι τα δύο καλώδια που θα δίνουν εντολή στον καινούριο ρελέ που έχουμε βάλει. Πάμε να το δούμε. Έχω αφήσει τις αναμονές για τα 220 εδώ από πριν. Οπότε στην είσοδο του Onoff θα πάω να συνδέσω αυτά τα δύο καλώδια. Εδώ να σημειώσουμε ότι το ρεύμα που είναι 220V έχει φάση και ουδέτερο, το λεγόμενο L και E. Δεν έχει σημασία αν θα βάλετε το L στο E ή το ανάποδο, μιας και είναι εναλλασσόμενο το ρεύμα, οπότε όπως καταλαβαίνετε το L και το E εναλλάσσονται συνέχεια. Φανταστείτε ότι ποτέ δεν έχετε σκεφτεί πώς θα πάτε να κουμπώσετε μία μπρίζα στο σπίτι σας, αν θα την κουμπώσετε με αυτόν τον τρόπο ή με τον ανάποδο τρόπο. Δεν έχει σημασία γιατί είναι εναλλασσόμενο το ρεύμα. Λοιπόν τώρα, από την παροχή με τα 220V, εκτός από ότι τροφοδοτώ τον διακόπτη, πήρα παράλληλα εδώ πέρα και τροφοδοτώ και το Onoff από αυτά εδώ τα καλώδια. Θα πάρω την έξοδο του Onoff, η οποία είναι τα καλώδια που ήταν ήδη πάνω, αυτά
αυτά εδώ τα δύο και θα πάω να τα βάλω στις κλέμμες του ποινίου του ρελέ. Το κύκλωμα τώρα μοιάζει κάπως έτσι. Έχουμε εδώ πέρα τα 220 V που είναι συνέχεια συνεχόμενη παροχή. Περνάνε μέσα από το διακόπτη, το σόνο, και από εδώ πέρα παίρνω δύο καλώδια τα οποία είναι η εντολή για να μου ανοιγοκλίνουν αυτόν εδώ το ρελέ. Θα το αφήσω εδώ στην άκρη, μην τρομάξετε. Σκηνοθέτη, θέλω ρεύμα. Τώρα που τα έχουμε όλα συνδεδεμένα πάνω και με ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε δώσει παροχή 220 V. Αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξετε, το σόνο έχει ένα λαμπάκι το οποίο είναι αναμένο, που δείχνει ότι τροφοδοτείται με ρεύμα. Θα ανοίξω και το διακόπτη, που ανοίγαμε μέχρι τώρα το θερμοσύφωνα. Ανοίγω λοιπόν το διακόπτη, η λάμπα δεν έχει ανάψει. Δεν έχει ανάψει γιατί δεν έχει κλείσει το κύκλωμα στο ρελέ. Το κύκλωμα στο ρελέ τώρα θα το κλείσω με το σόνο. Θα ανοίξω την εφαρμογή και έχω ήδη καταχωρήσει το διακόπτη με όνομα Instatech. Θα πατήσω εδώ και εδώ πέρα είναι το γραφικό περιβάλλον του eWheel Link και το συγκεκριμένο διακόπτη. Από εδώ πέρα θα κάνω off. Ακούτε, έκανε ένα κλακ, έκλεισε το ρελέ και η λάμπα έχει ανάψει. Αυτό σημαίνει τώρα ότι ο θερμοσύφωνας ζεσταίνει. Εγώ, αν θέλω μετά από κάποια ώρα να το κλείσω, πάλι μέσα από το κινητό πατάω off και σβήνει. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να ανοιγοκλείσετε το θερμοσύφωνα με τον κλασικό πατροπαράδοτο τρόπο που ανοίγατε και κλείνατε ένα διακόπτη, τώρα αυτό το πράγμα θα πρέπει να το κάνετε μέσα από το Sonoff. Το Sonoff, εκτός από διαχείριση από την ίδια την εφαρμογή, την eWheel Link, έχει ένα κουμπάκι εδώ πέρα πάνω. Αν το βλέπετε, είναι αυτό εδώ το κουμπάκι. Όταν το πατάς, δίνει εντολή, χειροκίνητη. Ο θερμοσύφωνας δουλεύει. Αν θέλεις, το ξαναπατάς και κλείνει. Άρα λοιπόν, δεν χάνουμε τη δυνατότητα το να μπορέσουμε να ανοίξουμε και να κλείσουμε το θερμοσύφωνά μας όταν είμαστε στο σπίτι με τον κλασικό πατροπαράδοτο τρόπο. Απλά δεν ανοιγοκλίνουμε τον ίδιο διακόπτη. Πλέον όλα γίνονται από το Sonoff. Το Sonoff δίνει εντολή στο ρελέ και εμείς δίνουμε εντολή στο Sonoff είτε από το ίδιο το Sonoff από το κουμπάκι του είτε από την εφαρμογή. Να θυμίσω ότι γενικότερα, αν δεν το έχετε με τα καλώδια ή δεν γνωρίζετε 5 βασικά πράγματα, προτιμήστε να το κάνει κάποιος που ξέρει, καθώς το 220 V δεν είναι παιχνίδι. Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Εμείς τώρα τα έχουμε έτσι για τις ανάγκες του βίντεο, αλλά πρέπει να γνωρίζετε τι κάνετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe, ενεργοποιήστε και το καμπανάκι, που βασικά τώρα που το σκέφτομαι σας άρεσε το βίντεο, οπότε κάντε like, έτσι αλλιώς, ενεργοποιήστε και το καμπανάκι. Και αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, γράψτε μας από κάτω τι άλλο θα θέλατε να δείτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, από μένα, καλή συνέχεια.